Τρίτο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα και έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο στούντιο της εκπομπής την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλώς ήρθατε, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα κάθε φορά που δίνετε το παρόν και είστε αποδέκτης έτσι της πρόσκλησης που σας απευθύνουμε κάθε φορά για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν είναι ωστόσο το μόνο. Αυτή τη φορά τυχαίνει και είναι στο επίκεντρο και δεν θα συζητήσουμε μόνο γι' αυτό. Το σπίτι των Αγγέλων, ένα σπίτι που επιτρέψτε μου να πω ότι αγωνιούμε μέχρι και εμείς οι δημοσιογράφοι που τόσο καιρό καλύπτουμε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποιείτε για να ενισχύσετε αυτήν την προσπάθεια. Χθες είχαμε μία ακόμα πολύ όμορφη και συγκινητική προσπάθεια στο Ηράκλειο για να ενισχυθεί αυτός ο πολύ πολύ σημαντικός σκοπός, έτσι. Πραγματικά ήταν μια βραδιά εξαιρετική. Και πρέπει να πω ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο που ήρθε και παρακολούθησε. Ήτανε, πραγματικά ήτανε επανδεσία, γιατί λόγω του βλέπουμε καιρού... Βλέπουμε και σχετικά πλάνα, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, και σχετικά πλάνα από το χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Ναι, εδώ είναι ο Δημήτρης Καρβέλης, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ο οποίος έλεγα ότι από μόνος του είναι μια ολόκληρη ορχήστρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι καταπληκτικός. Ωστόσο, ο Βασίλης Οξυμέρης είναι, πέρα από το επάγγελμά του, είναι γιατρός, αλλά τελικά δεν ξέρω αν ποιο επάγγελμα θα μπορούσε να τον έχει κρατήσει, γιατί είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, έχει μια εξαιρετική φωνή και έτσι μας έκαναν την ιδιαίτερη τιμή να μας παραχωρήσουν 2 ώρες από τη ζωή τους και να δουλέψουν πραγματικά πάρα πολύ για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε χθες. Κόσμος πολλής, ούτως ή άλλως έρχεται για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Πείτε μου κάτι, ετοιμάζετε το σπίτι των Αγγέλων? Βέβαια, γιατί είναι ένα βέβαια. Σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά που χτίζεται σιγά σιγά εδώ και πολύ καιρό, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν παιδιά που το έχουν ανάγκη, παιδιά κακοποιημένα που προέρχονται από οικογένειες που δεν έχουν χαρεί πολλά πράγματα στη ζωή τους όπως τα έχουμε χαρεί περισσότεροι μέσα από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Πώς πάμε? Τι χειρότερο θα μπορούσε να πάθει ένα παιδί, ένας άνθρωπος, αν από την πρώτη στιγμή που γεννιέται δεν έχει γονείς, δεν έχει οικογενειακό περιβάλλον, τι θα μπορούσε να γίνει αύριο σαν πολίτης? Αυτό που εμείς ή κι άλλοι, αλλά εμείς αυτό που αναζητούμε είναι να δώσουμε και να τελειώσουμε. Σωστό αυτό ότι κάποια χρόνια τώρα, αλλά όμως είναι πολύ μεγάλο το project. Η αλήθεια πως κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και έχει και κοστοβόρο και χρονοβόρο και ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχω την βάσιμη ελπίδα ότι μπορεί και μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή να έρθω και να μιλήσω με. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Ολόψυχα και να είμαστε εκεί όταν θα κοπεί και αυτή η περιβόητη κορδέλα. Έτσι, εκείνη ναι. την ημέρα, γιατί ξέρουμε ότι θα σκορπίσετε χαμόγελα σε πολλά μικρά παιδιά που το έχουν. Και είναι ανάγκη. Και το όνειρό μας, να πω την αλήθεια. Είναι όνειρο ζωής. Αλλά νομίζω, και επιτρέψτε μου, δεν είναι μόνο αυτό το όνειρο ζωής το οποίο έχετε. Γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε καθημερινά και ανελιπώς εδώ και πολλά χρόνια στο πλευρό όχι μόνο των παιδιών, αλλά και κακοποιημένων γυναικών στο Ηράκλειο. Που τα συζητάμε πολλές φορές και στα ρεπορτάζ, οι δείκτες δεν λένε να σταματήσουν. Όχι βέβαια. Η αλήθεια πως τώρα διανύουμε το 20ο περίπου έτος που ασχολούμεθα με την κακοποίηση. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά, ένα φαινόμενο που ταξιδεύει στους αιώνες. Δεν ξεκίνησε τώρα και πολύ φοβούμαι ότι θα παραμείνει να ταξιδεύει για πολλά χρόνια ακόμα. Μιας και ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα καταφέρει να σκεφτεί ότι δεν είναι ο ένας πιο δυνατός από τον άλλο, όχι σε μυϊκή δύναμη, αλλά δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί, γιατί αυτή η παράλογη επιβολή της εξουσίας που μπορεί να έχει ο ένας άνθρωπος προς τον άλλο δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Και αυτό βεβαίως δεν είναι φαινόμενο ούτε της Ελλάδας μας, ούτε της Κρήτης μας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και δυστυχώς αυτό προσπαθούμε να γλυκάνουμε αυτό και να το φέρουμε έτσι, να φέρουμε μια κοινωνία που να είναι, να μην αντιδρά τόσο πολύ. Γιατί να υπάρχει αυτός ο θυμός, γιατί να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Κάτι φταίει.
Έχουμε στοιχεία, κυρία Παχιαδάκη, σε επίπεδο Κρήτης, τι ακριβώς συμβαίνει με τα μέλη, με τα κακοποιημένα μέλη μέσα σε οικογένειες, είτε αυτό αφορά γυναίκες, είτε αυτό αφορά παιδιά. Έχουμε έτσι κάποιες δείξεις. Πάντα το ποσοστό ή τα νούμερα διαφοροποιούνται καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτή η διάθεση, αυτή η πρόθεσή μας να ξεκινήσουμε το θέμα της κακοποίησης, πάρα πολύ δύσκολο θέμα, κάτι που δεν είχε κανείς, δεν το είχε αγγίξει, κλειστά στόματα κάθε μέρα, κλειστές κουρτίνες, δεν μπορούσαμε να μπούμε. Μπορώ να πω σε ένα σημείο ότι ήταν και λίγο επικίνδυνο αυτό που κάναμε. Ωστόσο, η διάθεση και η καλή πρόθεση που υπήρχε. Σήμερα λοιπόν, αν πάρουμε τα στοιχεία τα τότε και τα σημερινά, υπάρχει μια διαφορά. Και ποια είναι η διαφορά αυτή? Ότι οι γυναίκες ή και οι άντρες ή τα παιδιά ακόμα, και θα το πούμε γιατί, άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω, να μιλούν, να ανοίγουν αυτές τις κουρτίνες και να μπορούν να μιλούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν κλείνεται, δεν μανταλώνεται το πρόβλημα μέσα στους τέσσερις τοίχους. Μπορεί να βγει, να μιλήσει, να βελτιώσει τη ζωή και να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα, εννοώ. Εμείς τα τελευταία χρόνια, ίσως τα 15 χρόνια τώρα, είμαστε από τους πρώτους που ξεκινήσαμε να έχουμε σχέσεις με άλλες χώρες, όπου και εμείς μέσα από το πέρασμα των χρόνων έχουμε εισπράξει πάρα πολλά, τα οποία και εμείς τα μεταφέρουμε και αλλού. Η τεχνογνωσία λοιπόν αυτή υπάρχει και σε εμάς και υπάρχει και μια ανταπόκριση και από τις άλλες χώρες. Μην νομίζετε ότι είναι εμείς είμαστε οι χειρότεροι. Παντού, είτε είναι χώρες της προηγούμενης που προέρχονται από τις βόρειες, αυτές που λέμε εξελιγμένες, το πρόβλημα υπάρχει και είναι και πάρα πολύ έντονο. Πώς δράτε, κυρία Παχιαδάκη, σε περίπτωση που έρθει μια γυναίκα, έρθει ένα παιδί και λέει ότι εγώ στο σπίτι μου γίνομαι θύμα μιας βάναυσης συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας. Ποια είναι η στάση που τηρείτε από εκείνο το σημείο και έπειτα εσείς σαν σύνδεσμος? Υπάρχει μια διαδικασία. Γιατί αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μας παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι να είναι θύματα και να χρειάζονται μια επιπλέον συμβουλή για να ανοίξουν λίγο παραπάνω την κουρτίνα που λέγατε προηγουμένως. Έτσι. Η αλήθεια πως με το να έχουμε τη γραμμή SOS, το 801-11-16.000, η οποία γραμμή είναι ανοιχτή στην όλη την Κρήτη, άλλωστε εμείς καλύπτουμε και όλη την Κρήτη και τα γύρω νησιά. Από εκεί και μετά υπάρχει η διαδικασία της προσέγγισης. Το πρόβλημα δεν είναι πάντα το ίδιο. Έχει πάρα πολλές φάσεις, έχει πάρα πολλές μορφές. Κάθε τι λοιπόν προσεγγίζεται με το δικό του τρόπο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Άλλωστε εμείς αυτή η τεχνογνωσία που παίρνουμε, την παίρνουμε τα τελευταία χρόνια και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε 3 προγράμματα ευρωπαϊκά. Και αυτό μας δίνει αυτή την καλή γνώση, να πάρουμε γνώση και αυτή να τη μεταδώσουμε στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Παραδείγματος χάρη είναι ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο είναι για την κακοποίηση της τρίτης ηλικίας. Είναι κάτι που δεν το είχαμε αγγίξει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το είχε αγγίξει. Μπορώ να πω ότι ξεκίνησε από την Αυστραλία, από τη μακρινή Αυστραλία. Εκεί όπου οι γυράσκοι έχουν πάρα πολύ, πολλά εκατομμύρια οι μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε άρχισαν και αυτοί να κάνουν έρευνες για το τι συμβαίνει. Η κακοποίηση λοιπόν στην τρίτη ηλικία την έχουμε κι εμείς. Σε εμάς μπορώ να πω ότι έχουμε αυτά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν περιπτώσεις στην Κρήτη. Βεβαίως υπάρχουν. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ένα παράδειγμα. Μία γιαγιά η οποία μπορεί να παίρνει τη σύνταξή της και όμως ο εγγονός, όπως δεν έχει δουλειά, διότι αυτά είναι αλληλένδετα. Πάει και πρέπει να πάρει τα λεφτά της γιαγιάς για να μπορέσει να πάει να κάνει τη ζωή του ή οτιδήποτε. Ακόμα να πάει να πιει ένα ποτό, τον καφέ του. Μπορεί να φτάσει στην κακοποίηση της γιαγιάς του παππού για να μπορέσει να του πάρει. Είναι αυτή η οικονομική κακοποίηση, η οποία έχει και αυτή πάρα πολλές μορφές. Σαφώς. Αυτή λοιπόν είναι μια καινούρια έρευνα η οποία γίνεται από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε και εμείς μέσα, όπου χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία,
καταφέρνουμε και αυτή τη στιγμή το τρέχουμε για να δούμε τι ποσοστό υπάρχει σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια οικογένεια, όμως δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη τη βοήθεια των ανθρώπων της οικογένειας. Υφίστανται λοιπόν κατά κάποιο τρόπο κακοποίηση, την κακοποίηση τη βάζουμε σε μέσα σε εισαγωγικά ή όχι, γιατί δεν, είναι ανήμποροι καταρχήν, έχουν την ανάγκη. Οπότε εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτή την οικονομική κακοποίηση, η οποία προήλθε από την κακή σχέση που, με την κρίση που έχουμε, την οικονομική κρίση που έχουμε στη χώρα μας, αλλά μέσα στην κρίση αυτή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή η κρίση έφερε πολλές άλλες κρίσεις, δεν όχι μόνο την οικονομική. Οπότε ο σεβασμός πάει σε δεύτερη μοίρα και όλα αυτά που είχαν οι παλιές οικογένειες. Θα σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με την βία που υπάρχει στο διαδίκτυο. Αλλάζουν λοιπόν οι μορφές. Από τα χρόνια που ξεκινήσαμε λοιπόν, επανέρχομαι για να πω ότι τότε και τώρα, μέχρι τώρα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο της κακοποίησης που υπάρχει σήμερα. Μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο η κακοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες εντός εισαγωγικών των καιρών, έτσι. Ναι, μα είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα καινούριο πράγμα το οποίο ήρθε στη ζωή μας και το έχουμε όλοι. Δεν είναι δηλαδή που είναι μόνο σε κάποιους. Το διαδίκτυο έχει μπει στο σπίτι μας, στα παιδιά, στους μικρούς, στους μεγάλους, σε όλους. Μέσα λοιπόν από το διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κακοποίησης. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η αναγνώριση, ωστόσο μέσα από αυτό, με αυτούς τους τρόπους που βρίσκουμε υπάρχει, παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα βίντεο game, όπως το λέμε, που αυτό μπορούμε να το βάζουμε σε παιδιά, να παρακολουθούν παιδιά το είδος της κακοποίησης, το οποίο δεν αναγνωρίζουν, γιατί είναι παιδί, δεν αναγνωρίζει την κακοποίηση μέσα από ένα τρόπο που του υποδεικνύουν ή το αναζητούν κάποιοι. Εμείς λοιπόν τους δίνουμε μέσα από αυτό τον τρόπο να παίξουν και να αναγνωρίσουν αυτό που συμβαίνει μαζί, σε αυτόν τον άνθρωπο που του προτείνει και στο παιδί το οποίο γίνεται υποχρεωτικά συνεργός σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, τα οποία κάθε μέρα χειροτερεύουν, δηλαδή μεγαλώνει το ποσοστό αυτό. Πάρα πολύ μεγαλώνει. Μπορώ να σας πω επίσης ότι κάνουμε και ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με τη συμβουλευτική εξαποστάσεως. Αυτή η συμβουλευτική εξαποστάσεως, μάλιστα εμείς στείλαμε, γιατί εμείς υποχρεωτικά το προσωπικό μας πρέπει να βελτιώνεται και να ενημερώνεται καθημερινά στους νέους τρόπους αντιμετώπισης. Δεν είναι μόνο δηλαδή, και πάω σε ένα κομμάτι για να επανέλθω, αλλά το ότι να πάρουμε μια γυναίκα να τη βάλουμε στον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού που έχουμε τώρα και 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείτε να δώσετε, δηλαδή, να παρέχετε κάποιο είδους συμβουλευτική σε ανθρώπους που ακόμα μπορεί να ζουν και πολύ μακριά από τον ξενώνα που ενδεχομένως δεν μπορούσε να έχει φιλοξενηθεί αυτό το άτομο. Σήμερα οι αποστάσεις έχουν τόσο μικρύνει μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα από το διαδίκτυο, έτσι. Που σημαίνει ότι εμείς ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να δώσουμε συμβουλές σε όλη την οικογένεια. Σε μια γυναίκα η οποία πραγματικά μπορεί να έχει πρόβλημα, και επίσης πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από μια τέτοια φάση στη ζωή τους, αυτοί το λέγαμε παλιά, ότι αν έχει ζήσει και έχει βιώσει το πρόβλημα στο σπίτι, αυτό θα επαναληφθεί μετά από κάποιο, όταν στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα είναι ακριβώς αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει περάσει αυτό το πρόβλημα μέσα από εκεί, όταν έρθει στην ενήλικη ζωή, πάλι έχει τα ίδια αποτελέσματα. Γίνεται βάναυσος, δημιουργεί προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα νιάξιμο που έχουμε. Και αυτό είναι η ανάγκη για να βελτιώσουμε μια κοινωνία και ειδικά τα παιδιά. Και νομίζω το καταφέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι στιγμής. Μια πολυδαίδαλη στήριξη εκ μέρους του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Προς όφελος πάντα της κοινωνίας, της κακοποιημένης γυναίκας, του κακοποιημένου παιδιού
Και όχι μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να μου υποσχεθείτε ότι εδώ θα είμαστε και πάλι να πούμε νεότερα για το σπίτι των Αγγέλων, να το δούμε να υλοποιείται αυτό το όραμα, αυτό το όνειρο και βεβαίως να καλύπτουμε και όλες τις περαιτέρω δράσεις προς όφελος πάλι του ίδιου σκοπού. Να είστε ευχαριστώ καλά, κύριε Παχιαδάκη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας.